Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, εδώ μέσα από τη συχνότητα το ένα channel με την εκπομπή Live News. Να καλησπέρισω τον εκλεκτό μας καλεσμένο, τον κύριο Θεόδωρο Τζάρη, ταξιέρχο από Στρατεία. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα, κύριε Κατσόρη. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Και φυσικά θα ήθελα να δούμε λίγο μαζί του τις τελευταίες εξελίξεις ότι έχει να κάνει με τα ελληνοτουρκικά. Τα έχουμε ξαναπεί εξάλλου αυτά τα ζητήματα. Και για το πώς βλέπετε να εξελίσσεται η κατάσταση από εδώ και πέρα. Και ζητάω τη δική σας άποψη, γιατί ασχολείστε και με λίγο παραπάνω και με την πολιτική, με κάποια πολιτική ανάλυση που έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Έχουμε κάνει πολλές φορές πάνω στο συγκεκριμένο κομμάτι. Κοιτάξτε, κύριε Καστόρη, μας έχει τύχει ένας κακός γείτονας. Η συγχωρημένη μητέρα μου έλεγε: κακός χρόνος περνάει, κακός γείτονας δεν περνάει. Θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε με έναν κακό γείτονα. Προχτές είχε μία ανάρτηση ένας φίλος μου, ας πούμε, και είχε την Τουρκία, την είχε ονομάσει Ελβετία, τη Βουλγαρία Σουηδία, τα Σκόπια Αυστρία, την Αλβανία Νορβηγία, και λέει τι ωραία που θα ήταν εάν ζούσαμε σε τέτοιο γειτονικό περιβάλλον. Mm-hmm. Δυστυχώς δεν είναι έτσι τα πράγματα. Έχουμε έναν, θα έλεγα, προαιώνιο εχθρό. Και έτσι θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτή την κατάσταση. Μάλιστα. Τώρα, παρακαλώ, δεν σας διακόψω. Όσον αφορά τώρα την πολιτικοστρατηγική κατάσταση με την Τουρκία, είναι ο Τούρκος ο πρόεδρος, ο οποίος συνεχώς εκβιάζει, απειλεί, έχει, ας πούμε, βλέψεις επεκτατικές, συνεχώς. Καταλαβαίνετε, όλα αυτά δημιουργεί μία αντίδραση από εμάς. Οι ένοπλες δυνάμεις συνεχώς είναι σε επιφυλακή. Είναι αξιόμαχες. Πρέπει ο λαός να έχει εμπιστοσύνη στις ένοπλες δυνάμεις. Και πιστεύω έτσι θα απαντήσουμε, έτσι θα προχωρήσουμε δηλαδή. Ξέρετε κάτι, οι εκλογές στην Τουρκία μπορεί να αλλάξουν κάπως το σκηνικό, γιατί έχουμε και τις δημοσκοπήσεις οι οποίες λένε ότι στην ουσία ο Ερντογάν δεν τα πάει και τόσο καλά. Όταν ποντίζεται βασικά, αναφέρω. Δεν τα πάει και προβλήματα υγείας αναφέρονται τώρα τελευταία, ας πούμε. Άμα μιλάτε για την πάρεση που ακούστηκε ότι ναι, έχει, σας πληροφορώ ότι το είχα και εγώ πριν από 6 μήνες. Δεν είναι θέμα αυτό, μια χαρά είναι μετά. Εν πάση περιπτώσει, έχει κάποια προβλήματα υγείας. Πάντως αυτό είναι αδιαφυσβήτητο. Δεν νομίζω ότι το αφήνει κανένας. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Και να αλλάξει το σκηνικό, το πολιτικό σκηνικό στην Τουρκία, δεν θα αλλάξει κάτι στη σχέση μας. Μπορώ να πω ότι μπορεί να πάμε προς το χειρότερο. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Γιατί αν υπάρξει μια αλλαγή στο πολιτικό σκηνικό στην Τουρκία, που κάποιοι το βλέπουν δύσκολο, και μάλιστα ο κύριος Εγκολφόπουλος είπε ότι ίσως προσπαθήσει να αποφύγει και τις εκλογές σου, τον κύριο Ερντογάν. Είναι μια τακτική. Είναι μια τακτική για αυτή. Είναι μια τακτική. Τότε υπάρχει περίπτωση να βρούμε μπροστά μας έναν πιο δύσκολο συνομιλητή. Το λέω έτσι απλά. Κοιτάξτε να δείτε. Οι δυσκολίες πάντοτε θα υπάρχουν. Η απειλή πάντοτε θα υπάρχει. Εγώ πιστεύω ότι η Τουρκία, εάν μας είχε κατά το κοινό λεγόμενο, θα είχε αποτολμήσει να κάνει αυτό που σκέφτεται. Επειδή ξέρει ότι δεν είναι ικανή να μας αντιμετωπίσει, ξέρει ότι θα πάθει μεγάλο στραπάτσο, γι' αυτό πάντοτε μένει στις απειλές. Δεν προχωράει, δεν κάνει το επόμενο βήμα. Είναι μόνο αυτό ή υπάρχουν ίσως και άλλα κέντρα εξουσίας τα οποία κρατάνε κάποιες ισορροπίες? Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Αυτή όπως αποτόλμησε και έκανε, ας πούμε, στη Συρία και αλλού, ας πούμε. Η Συρία δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Ναι, εντάξει, δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ, αλλά εν πάση περιπτώσει το αποτόλμησε, ας πούμε. Δηλαδή δεν νομίζω ότι θα αποτολμήσει κάτι εδώ. Και εδώ να πούμε και τα καλά της κυβέρνησης, ότι σε διπλωματικό επίπεδο έχει φέρει, ας πούμε, την κατάσταση στα μέτρα της. Δηλαδή, εμένα μου αρέσει να είμαι δίκαιος σε αυτά και αντικειμενικός, όσο μπορώ να είμαι. Ότι μέσα από τις διπλωματικές, ας πούμε, ενέργειες της κυβέρνησης, η Τουρκία είναι σε μια δύσκολη θέση. Βλέπετε, ας πούμε, η Γερμανία έχει μια μεταστροφή, η Γαλλία ανέκαθεν είναι με το μέρος μας. Η Αμερική δέχτηκε τον Πρωθυπουργό, ας πούμε, με ιδιαίτερη χαρά και με μεγάλες τιμές που προκάλεσε σ' άλλους στην Τουρκία. Όλα αυτά, ας πούμε, στο διεθνές πολιτικό σκηνικό μετράνε πάρα πολύ. Αυτά τα βλέπουμε όμως εμείς. Γιατί να σας πω και το άλλο, ότι αναφορικά με την υποδοχή του Πρωθυπουργού στο Κογκρέσο και στη συνέχεια τα όσα ακολούθησαν, έτσι βλέπουμε εμείς από τη δικιά μας την πλευρά ως Έλληνες το τι ακριβώς
Είχε γίνει. Να σας θυμίσω όμως ότι η επίσκεψη του Πρωθυπουργού δεν είχε διπλωματικό χαρακτήρα. Εθιμοτυπικό χαρακτήρα είχε και ξαφνικά πήρε πολιτικό, αλλά... πήρε πολιτικό μήνυμα στην εξωτερική πολιτική. Ναι, αλλά οι Τούρκοι σκυλιάσαν, ας πούμε, με αυτή την πολιτική κίνηση του Πρωθυπουργού. Δηλαδή, φαίνονται, οι αντιδράσεις τους ήταν δηλαδή, πάρα πολύ έντονες και δείχνανε ότι τους ενόχλησε πάρα πολύ. Μάλιστα, καταλαβαίνω τι λέτε. Ναι. Θέλω λίγο να μου πείτε στο κομμάτι των εξοπλισμών, οι τελευταίες κινήσεις που έγιναν από την πλευρά της χώρας μας, πώς τις βλέπετε. Εντάξει, μιλάμε για όπλα τελευταίας τεχνολογίας. Τα Ραφάλ είναι αεροσκάφη πέμπτης γενιάς. Έχουν απεριόριστες δυνατότητες. Στόχους χτυπάνε στα 200 χιλιόμετρα, τους εγκλωβίζουν με μεγάλη ακρίβεια. Δηλαδή είναι φοβερά όπλα. Οι φρεγάτες δεν καλά, δεν το συζητάμε. Δηλαδή, αν πάρουμε τώρα 5 φρεγάτες, θα κλείσει το Αιγαίο. Για λέει, ας πούμε, η Τουρκία Τουρκ Αιγαίων. Αυτό, ναι, τέλος πάντων. Θα κλειδώσει, δηλαδή το Αιγαίο θα κλείσει. Θα είναι μια περίκληση. Δεν θα μπορεί να κουνηθεί κανένας. Θα είναι όλα ελεγχόμενα. Και ξέρετε, αυτά τα όπλα δεν κάνουν λάθος. Τι εννοείται. Δεν μπορεί να αστοχήσεις, δηλαδή. Αυτό λέω. Έχει τέτοια ακρίβεια. Οι πρόγονοι τους αστοχούσαν στη Γιουγκοσλαβία, πάντως, να ξέρετε. Οι πρόγονοι τους των συγκεκριμένων όπλων στη Γιουγκοσλαβία αστοχούσαν. Το ξέρω, αλλά εδώ τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Εδώ θα υπάρχει μεγάλη ακρίβεια. Όταν λέω μεγάλη ακρίβεια και από το 91, δεν ξέρω αν αναφέρεστε εκεί, από το 90-91. Έχει μεγάλη εξέλιξη, ας πούμε. Έχουν περάσει αρκετά χρόνια. Βέβαια, είναι 30 χρόνια και. Είναι τόσα. Ναι, δηλαδή καταλαβαίνετε, η τεχνολογία έχει κάνει μεγάλα άλματα. Και φυσικά. Οι στόχοι εγκλωβίζονται. Δηλαδή δεν μπορεί να πετάξει αεροπλάνο τώρα. Δηλαδή. Καταλαβαίνετε, δηλαδή τι συζητάμε τώρα. Το αεροπλάνο που πάει να σκοθεί εγκλωβίζεται αμέσως. Είναι δηλαδή τεράστια όπλα, δεν είναι. Και φυσικά έχουμε και τα F-35 τα οποία έχουν μέλλον. Μόνο τα F-35. Εγώ να σας πω και τα Mirage 2000. Αυτά τα δελταπτέρια που είναι πάρα πολύ αξιόπιστα. Ακόμη αεροσκάφη. Και όταν ας πούμε σηκώνεται το F-16 της Τουρκίας, το Mirage 2000 το κατευθείαν ας πούμε το εγκλωβίζει και το στέλνει από εκεί που ήρθε. Είναι. Μεγάλη. Έπειτα ακούμε και τους χειριστάς, δηλαδή. Και ο ανθρώπινος παράγοντας παίζει το ρόλο του. Οι χειριστές μας είναι μέσα στο ΝΑΤΟ οι άριστοι όλοι. Άμα δείτε, ας πούμε, σε διάφορους διαγωνισμούς που γίνονται και διάφορες, ας πούμε, ας το πω, αγώνες. Οι πιλότοι μας είναι πρώτοι. Οι ναυτικοί μας το ίδιο. Εδώ ο Σαλιάρης, καλή του ώρα, ας πούμε, πριν από 2 χρόνια τώρα κοντεύουμε. Πήγε ο άλλος με την τουρκική ναυαρχίδα για να του κάνει η μαγιά, να του κόψει και τον εμβόλυσε, λέμε. Δεν είναι δηλαδή. Έχουμε πολύ καλά στελέχη. Είναι όμως μόνο αυτό η αποτρεπτική δύναμη, ή θα επιμείνω σε αυτό, ή υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία σταθμίζουν οι δύο πλευρές, και κυρίως η πλευρά από την ανατολική πλευρά του Αιγαίου. Σίγουρα, εντάξει, ότι το ότι είμαστε και οι δύο μέλη στο ΝΑΤΟ μετράει, ας πούμε, σημαντικά. Ας πούμε, τώρα η συμμαχία αυτή δεν νομίζω ότι θέλει να διασπαστούν και να εμπλακούν σε πόλεμο δύο μέλη της. Και κυρίως τώρα. Βέβαια, και κυρίως τώρα που βλέπετε, ας πούμε, εδώ με τον πόλεμο στην Ουκρανία, ας πούμε, υπάρχουν και άλλες φωνούλες. Δεν είναι... Δηλαδή. Δεν το κατάλαβα αυτό, γι' αυτό ρωτάω δηλαδή. Λένε όλοι, ας πούμε, είμαστε με τη Δύση, είμαστε αυτό, αλλά και κάποιοι, ας πούμε, λένε ότι μήπως, ας πούμε, δεν κάναμε σωστά, ας πούμε, δεν αντιμετωπίσαμε τα πράγματα όπως έπρεπε. Λέμε. Εννοείται μέσα στους κόλπους του νατοϊκούς. Δηλαδή υπάρχουν ακόμα και δεύτερες σκέψεις. Βέβαια, υπάρχουν, βεβαίως υπάρχουν. Υπάρχουν και δεύτερες σκέψεις, ναι. Και βλέπετε, ας πούμε, τώρα πώς ξέσπασε η ενεργειακή κρίση, ας πούμε, παγκόσμια. Τα πράγματα είναι, νομίζω, από εκεί ξεκινάνε όλα. Τα πράγματα ξεκινάνε θα όλα. Θα ήθελα να ακούσω την άποψή σας. Ναι, ξεκινάνε από την ενεργειακή κρίση. Από εκεί, ας πούμε, να αποκλείσουμε το ρωσικό αέριο που τρέχει, ας πούμε, μέσα από τον αγωγό, να το κάνουμε υγροποιημένο, να το κουβαλάμε με τα πλοία και μετά να το ξανακάνουμε αέριο και να το διοχετεύουμε σε τιμή τετραπλάσια, πενταπλάσια.
Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Αν είναι απλή, εντάξει, απλά μαθηματικά. Καταλαβαίνετε τι λογική και απλά μαθηματικά. Ναι, ναι. Δηλαδή, να... τα πράγματα είναι. Δηλαδή, νομίζω ότι από εκεί ξεκινάνε, γιατί από ό,τι διάβαζα προχτές, οι Ηνωμένες Πολιτείες επένδυσαν πάρα πολλά λεφτά στο υγροποιημένο αέριο. Εδώ και χρόνια. Και στις εγκαταστάσεις και σε όλα. Το περίεργο, ίσως. Επομένως, βλέπετε, και γι' αυτό όλοι ταχθήκαν, ας πούμε, εκεί, να κάνουμε εμπάργκο στη Ρωσία στο αέριο και αυτά. Θα κάνει εμπάργκο στη Ρωσία, αλλά σκέψτε τις επιπτώσεις της οικονομίας σου. Λέτε να μην το είχαν σταθμίσει αυτό. Δεν το είχαν σταθμίσει όπως έπρεπε. Γιατί τώρα βλέπετε, ας πούμε, τα πράγματα πήραν διαφορετική τροπή και. Σε οικονομικό. Η ακρίβεια, σε η ακρίβεια και αυτή, ας πούμε, η αύξηση των τιμών, ο πληθωρισμός, θα ρυθμίσει καταστάσεις πολιτικές. Και να ρωτήσω και το εξής, καθώς πήγε λίγο η κουβέντα εκεί. Μέχρι στιγμής η πολιτική που ασκεί η Δύση είναι η πολιτική ιωνίνικη φόρα απέναντι στη Μόσχα. Εάν όμως δεν είναι έτσι. Είναι η μία πλευρά, γιατί εμείς λαμβάνουμε τα μηνύματα μόνο από τη μία πλευρά. Δεν λαμβάνουμε τα μηνύματα από την άλλη πλευρά. Εμείς παίρνουμε τα μηνύματα που μας στέλνει η Δύση. Και τα κανάλια όλα, σήμερα και τα πρακτορία, τα ειδησιογραφικά, μας μεταφέρουν αυτά τα οποία μας σερβίρει η Δύση. Το τι γίνεται στην πραγματικότητα δεν το ξέρουμε ακριβώς. Πρέπει να ψάξουμε πάρα πολύ, να πάμε και σε ρωσικά site και σε ρωσικά αυτά και να ξέρουμε και ρωσικά. Εγώ δεν ξέρω ρωσικά. Εν πάση περιπτώσει, για να δούμε, ας πούμε, τι γράφουν. Σε περίπτωση λοιπόν που αυτές οι δεύτερες φωνές που είπατε προηγουμένως μέσα στην Ατοϊκή Συμμαχία έχουν δίκιο, τι προβλέπετε ή τι βλέπετε να γίνεται? Πώς μπορεί κάποιος να βγάλει 2-3 ασφαλή συμπεράσματα για την πορεία του νέου διπολικού κόσμου έτσι όπως έχει δημιουργηθεί μέχρι στιγμής? Κοιτάξτε να δείτε, τώρα τα πράγματα είναι δύσκολο να τα προβλέψουμε, τουλάχιστον εμείς, ας πούμε, σε αυτό το επίπεδο. Αλλά η ιστορία θα γράψει αυτά, μετά από 50 χρόνια ίσως εμείς δεν θα είμαστε εδώ. Και θα γράψει, ας πούμε, γιατί έγινε αυτός ο πόλεμος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως σας είπα, επειδή έχουν μεγάλα συμφέροντα οικονομικά, βρήκανε, ας πούμε, αυτόν τον κύριο, τον Ζελέσνη, το βάλανε εκεί, γιατί, ξέρετε, εκεί υπήρχε και στην Ουκρανία ο ρωσόφωνος. Συγγνώμη, και οι δύο ρωσόφωνοι ήταν. Ο Ζελέσνη τώρα τελευταία άρχισε να μιλάει ουκρανικά. Ο προηγούμενος. Δεν μπορώ να θυμηθώ τον ανατρέψανε, τον ανατρέψανε εκεί όπου ο Πούτιν τάσανε τα ρούβλια με τα τσουβάλια, μέσα τσουβάλια, με τα ελικόπτερα. Στήριζε δηλαδή πάρα πολύ την Ουκρανία πριν από 6-7 χρόνια. Τώρα τα πράγματα βέβαια αλλάξανε, έβαλαν οι Αμερικάνοι βάλαν το δικό τους. Ξεκίνησε, ας πούμε, αυτός ο πόλεμος με όλα τα επακόλουθα, τα οποία τα ζούμε καθημερινά. Ναι, δηλαδή τώρα η ανθρώπινη ψυχή μετράει το ίδιο. Είτε είναι Ουκρανός, είτε είναι Ρώσος, μεγάλες απώλειες. Δεν το συζητάμε αυτό. Μεγάλες υλικές καταστροφές και ένθνικη έθνη, ας πούμε. Εντάξει, αυτά θα διορθωθούν οι άνθρωποι, φαίνουν μόνο. Αυτό είναι αλήθεια. Δυστυχώς, έτσι ακριβώς όπως το είπατε. Ναι, με τα χρήματα δηλαδή, γιατί ακούω, ας πούμε, ήδη έχουν ξεκινήσει, να υπάρχουν σχεδιασμοί. Να βοηθήσουμε την Ουκρανία, να στείλουμε λεφτά, να στείλουμε αυτά. Δεν μιλάω για όπλα, εντάξει. Και από αυτά στέλνουμε. Στέλνουμε. Δεν μπήκαν, ας πούμε, στη μάχη αυτά. Αυτά που στέλνονται δεν μπήκαν στη μάχη. Από ελληνικής πλευράς. Από ελληνικής πλευράς δεν μπήκαν στη μάχη. Τι κάνανε? Μπήκαν έτσι. Απλώς μας έμεινε το στίγμα ότι στείλαμε στρατιωτικό οπλισμό. Μάλιστα. Δεν στείλαμε. Δεν ήταν αξιόμαχα ή δεν φτάσαμε. Δεν ήταν ουσιαστική δηλαδή αυτό. Απλώς έμεινε το στίγμα ότι η Ελλάδα, ας πούμε, μπήκε εκεί, ας πούμε. Και αυτό για μένα, κατά την άποψή μου, δεν ήταν φρόνιμο εκ μέρους της κυβερνήσεως, ούτε και η αναστολή των διπλωματών. Ήταν μια γενικότερη κίνηση που έγινε από πλευράς ολόκληρης Ευρωπαϊκής Ένωσης τότε. Καλά, φυσικά δηλαδή, υπήρξαν και συνέχειες πάνω σε αυτό. Τώρα να απελάσει η απέλαση των διπλωματών δεν είναι, ας πούμε, το καλύτερο νομίζω για μας. Που στο κάτω-κάτω εμείς είμαστε πολύ κοντά με τη Ρωσία σχετικά και έχουμε και πέρα, ας πούμε, από
ότι είναι και θα παραμείνει μια μεγάλη δύναμη. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι σε αυτό. Προσβλέπαμε σώμα και σε εμπορικά ωφέλη και σε τουριστικά ωφέλη, γιατί είναι ένας άξονας αυτός Βουλγαρία, Ρουμανία, Ουκρανία, Ρωσία, σώμα, ο οποίος και με το αυτοκίνητο άλλος μπορεί να φτάσει στην Ελλάδα. Ναι. Δηλαδή υπάρχει είναι, ιδιωτική ναι. σύνδεση. Ναι. Λοιπόν, το ξέρει και λίγο πριν σας αποχαιρετήσω και κλείσουμε, θα ήταν η λύση όμως, και να πω από εκεί που ξεκινήσαμε στα ελληνοτουρκικά, θα ήταν η λύση για να τα βρουν οι δύο χώρες ή να μην τα βρουν οι δύο χώρες, ένα θερμό επεισόδιο ή μια δύσκολη συγκυρία, ή θα μπορούσε να υπάρξει και μια πολύ απλή συνεννόηση? Δύσκολο το βλέπω. Το βλέπω πολύ δύσκολο. Θα ζούμε έτσι με αυτή την απειλή. Θα ζούμε με τις επιφυλακές, με τις ετοιμότητες, με το δάχτυλο σκανδάλι, θα λέγαμε. Δηλαδή θα είμαστε εκεί. Αυτός ο οποίος πιστεύω, γι' αυτό δεν το κάνουμε κι εμείς μέχρι τώρα, γιατί οι προκλήσεις ήταν πάρα πολλές. Αυτός ο οποίος θα πατήσει πρώτος στη σκανδάλι, θα χάσει το δίκαιό του. Ναι, αυτό είναι και ίσως το επιδιωκόμενο από την άλλη πλευρά. Ναι. Γι' αυτό βλέπετε ότι καμιά φορά και εγώ λέω, βγαίνουν, παραβιάζουν ένα αέριο χώρο κτλ. Γιατί αφού το βάζουν στο στόχαστο, γιατί δεν πατάνε και το κουμπάκι εκεί, ας πούμε, να φύγει η ρουκέτα? Δεν είναι τόσο απλό. Γιατί όπως είπα, ότι αυτός ο οποίος θα πατήσει πρώτο σκανδάλι, όπως και η Ρωσία που πάτησε πρώτο σκανδάλι, έχασε το δίκαιο της. Υπάρχει μια διαφορά μεγέθους και τάξεων των δύο χωρών. Σίγουρα, ναι. Αλλά βλέπετε ότι όλοι ας πούμε την. Πήρε την παγκόσμια καταγραφή, επειδή πάτησε πρώτη τη κατάλληλη. Όλοι, θα το βάλω εγώ σε εισαγωγικά. Εντάξει, εισαγωγικά, είναι ναι. Βορείου ημισφαιρίου και δυτικά. Ναι, σωστά. Ναι, έτσι είναι, ναι. Έτσι ακριβώς. Άμα βάλουμε το χάρτη κάτω, όπως λέει ο Κίσιν, και βάζουμε το χάρτη κάτω και βλέπουμε πώς είναι τα πράγματα. Έτσι. Κύριε Τζαζάρη, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ που με καλέσατε και είχα σήμερα αυτή την επαφή με τους τηλεθεατές σας. Καλό απόγευμα. Θα ξαναπούμε λίγα συντόμως. Κυρίες και κύριοι, περνάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστροφή στο δελτίο μας μετά το διαφημιστικό μήνυμα και να καλησπερίσω αμέσως τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο, βουλευτή δράμας της Νέας Δημοκρατίας του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Ξανθόπουλε, μάλλον σας έδωσα μεταγραφή χωρίς να το καταλάβω. Τι κάνετε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Είμαι καλά. Εσείς τι κάνετε? Καλά. Θέλω να ξεκινήσουμε και θα ήθελα το πρώτο σχόλιο που από εσάς αυτή τη στιγμή θα ήταν για το θέμα της Νοβάρτης. Προφανές. Είναι προφανές. Κοιτάξτε να δείτε εδώ. Είναι πλέον, νομίζω, βρισκόμαστε σε ένα σημείο τομής. Ακριβώς γιατί όλο το προηγούμενο διάστημα η κυβέρνηση με την συνεπικουρία του Πασόκ Κινάλ οδήγησε την πολιτική ζωή της χώρας πάλι στα ειδικά δικαστήρια και προσπάθησε να πείσει την κοινή γνώμη ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο Νοβάρτης, είναι μία σκευωρία και ότι οι σκευωροί αυτοί θα οδηγηθούν στο δικαστήριο και θα πληρώσουν. Όλο το προηγούμενο διάστημα, λοιπόν, αυτή ήταν η κυρίαρχη επιχειρηματολογία της Νέας Δημοκρατίας και βέβαια ο φιλικός της τύπος και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που την στηρίζουν την αναπαρήγαγαν συνεχώς. Προχθές το βράδυ, λοιπόν, στις 30 του μηνός, το απόγευμα, το Δικαστικό Συμβούλιο εξέδωσε το βούλευμά του με το οποίο αναγνωρίζει ότι η κυρία Τουλουπάκη καθώς και οι βοηθοί εισαγγελείς άσκησαν κατά νόμο τα δικαιώματά τους, υπήρξε αντικείμενο έρευνας και δεν σκευόρησαν κατά κανενός και επομένως δεν παραπέμπονται ως σκευωροί της ιστορίας Νοβάρτης ούτε ο Παπαγγελόπουλος, ούτε η Τουλουπάκη, ούτε οι βοηθοί εισαγγελείς και πολύ περισσότερο βέβαια και οι συνάδελφοί σας, οι δημοσιογράφοι. Αυτό αποτελεί πλέον μία στροφή στη δημόσια συζήτηση, γιατί πλέον το σκάνδαλο Νοβάρτης τεκμηριώνεται με δικαστική απόφαση. Είναι εξαιρετικά σημαντικό πλέον να αντιληφθούν οι πολίτες ότι όλα αυτά που έλεγαν το προηγούμενο διάστημα
τα συστημικά μέσα ενημέρωσης, οφείλει ο κυβερνητικός τύπος, η κυβέρνηση, το ΠΑΣΟΚ, το ΚΙΝΑΛ, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, όχι γιατί εμείς έχουμε άλλους ισχυρισμούς, αλλά γιατί έρχεται η δικαιοσύνη και λέει ότι σωστά ερεύνησαν οι εισαγγελείς και άσκησαν τα κατανόμου δικαιώματά τους. Από την εξέλιξη αυτή τώρα προκύπτουν πολύ σοβαρά πολιτικά ζητήματα. Πρώτον, το γεγονός ότι ενώ το βούλευμα είχε εκδοθεί και σε λίγες ώρες θα ετίθετο υπόψη μας και θα ξέραμε το πραγματικό του περιεχόμενο, βγήκε διαρροές είτε από ανώτατους δικαστικούς είτε από το Υπουργικό Συμβούλιο, εξακολούθησαν να ισχυρίζονται ότι υπάρχει παραπομπή του Παπαγγελόπουλου και της Τουλουπάκη για το σκάνδαλο Νοβάρτης. Δηλαδή και την τελευταία στιγμή, ενώ ήταν βέβαιο ότι ο ελληνικός λαός θα πληροφορηθεί το περιεχόμενο της δικαστικής κρίσης, έπαιξαν επικοινωνιακά παιχνιδιά, διάσανε την αλήθεια, γιατί ακριβώς τα φιλικά τους μέσα θα μετέδιδαν παραπέμπονται του Λουπάκη Παπαγγελόπουλου και θα είχε επιτευχθεί ο σκοπός τον οποίο είχαν στο μυαλό τους. Το δεύτερο και επίσης πολύ σημαντικό κατά την άποψή μου είναι ότι ο Πρωθυπουργός αποκάλεσε συμμορία τους δημοσιογράφους οι οποίοι βρισκόταν ακόμη σε προκαταρκτικό στάδιο, για τους οποίους μάλλον η υπόθεση βρισκόταν σε προκαταρκτικό στάδιο, παρεμβαίνοντας κατά ανίκιο, κατά απαράδεκτο τρόπο στην εκκρεμή υπόθεση. Τώρα που οι δημοσιογράφοι δεν παραπέμπονται καν, υπήρξε προηγουμένως και μια εισαγγελική πρόταση με την οποία δεν παραπέμπονταν. Έρχεται και ένα βούλευμα που δεν τους παραπέμπει. Ο κύριος Μητσοτάκης θα αισθανθεί στοιχειωδώς την ανάγκη να ψελίσει, να ζητήσει μια συγγνώμη γιατί συμπεριφέρθηκε απαράδεκτα και για αρχηγό κυβέρνησης, αλλά κυρίως για άνθρωπο ο οποίος ισχυρίζεται ότι ψάχνει και αναζητεί την αλήθεια. Τέλος, αυτή η δικαστική κρίση ουσιαστικά ξαναθέτει επιτάπητος το ζήτημα του σκανδάλου της Νοβάρτης. Και όπως είπε και ο Αλέξης Τσίπρας, αντιστρέφοντας την δήλωση του Αντώνη Σαμαρά, τώρα πια θα σας πάμε μέχρι τέλους. Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι και είναι λίγο γενικό, αλλά έχει τη σημασία του. Κατά πόσο ωφελεί σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο την χώρα η ποινικοποίηση, να το πω, ο δρόμος αυτός μέσω οδών δικαιοσύνης της πολιτικής ζωής? Κοιτάξτε, ποτέ, όχι μόνο σε συγκεκριμένη περίπτωση, ποτέ οι πολιτικές διαφορές δεν λύνονται στα ακροατήρια. Το έχουμε βιώσει και την περίοδο 89-90 με το ειδικό δικαστήριο. Θα το ζήσουμε τώρα. Ίσως είναι μια ειρωνία της ιστορίας. Την προηγούμενη φορά ήταν ο πατήρ Μητσοτάκης, τώρα είναι ο υιός Μητσοτάκης. Το πρόβλημα με αυτές τις υποθέσεις είναι ουσιαστικά ότι πάνε να επιλύσουν πολιτικές διαφορές. Και θα δείτε, στη μένη υπόθεση του Νίκου Παπά έφυγε η κακουργηματική πράξη της δωροδοκίας του αξιωματούχου και έμεινε ως φίλος οικής η παράβαση καθήκοντος που είναι ένα πλημέλημα της σειράς, αν μου επιτρέπετε. Βεβαίως αφορά υπουργό και δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια, όμως αυτή καθεαυτή η διαδικασία, η υπόθεση, στήθηκε ένα ολόκληρο ειδικό δικαστήριο για να δικάσει έναν τέος υπουργό για πλημέλημα, από μόνη της υπονομεύει και μάλλον δείχνει το πώς αντιλαμβάνεται η Νέα Δημοκρατία και το ΚΙΝΑΛ ΠΑΣΟΚ αυτήν την υπόθεση του ειδικού δικαστηρίου. Δεύτερον, εδώ σε μα τώρα για την υπόθεση που μιλάμε, ενώ δεν παραπέμπονται για την Νοβάρτης, παραπέμπεται ο κύριος Παπαγγελόπουλος και η κυρία Τουλουπάκη για μια άλλη υπόθεση, άσχετη με την Νοβάρτης, κατά την οποία οι βουλευτές του ΚΙΝΑΛ είχαν υποβάλει μηνύσεις κατά του Κουρουμπλή και του Ανδρέα Ξανθού για την υπόθεση τιμολόγησης φαρμάκων, η οποία υπόθεση αυτή δεν ακολουθήθηκε, για την οποία υπόθεση αυτή δεν ακολουθήθηκε ο ταχύς ρυθμός που επιβάλλει ο νόμος. Για αυτήν την υπόθεση λοιπόν, που είναι άσχετη με το σκάνδαλο Νοβάρτης, επαναλαμβάνω, ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βάρος του κυρίου Παπαγγελόπουλου και της κυρίας Τουλουπάκη. Εξαιρέθηκαν και εδώ οι βοηθοί εισαγγελείς
Και είναι μια υπόθεση η οποία δεν έχει κανένα ενδιαφέρον. Έγινε απλώς για να υπάρχει ως άλοθη παραπομπής και θα παρακολουθήσουμε και εδώ κατά πάσα πιθανότητα μια υπόθεση η οποία σε πολύ γρήγορα θα ξεθυμάνει, γιατί δεν ανταποκρίνεται σε καμία ανάγκη απόδοσης δικαιοσύνης, γιατί δεν υπάρχει μα κανενός είδους παράπτωμα. Θα προλάβουμε να το παρακολουθήσουμε ή θα μας προλάβουν οι πολιτικές εξελίξεις? Κοιτάξτε να δείτε, από τη στιγμή που έφυγε από την υπόθεση της Βουλής και είναι στο ειδικό δικαστήριο, το ειδικό δικαστήριο θα συνεδριάσει, θα συνέλθει. Νομίζω ότι και μέχρι το τέλος του Ιουλίου πρέπει να γίνει και η κλήρωση των μελών του, από όσο θυμάμαι καλά, από τη Βουλή. Δηλαδή η διαδικασία ακολουθείται, έτσι. Ναι. Οπότε θα το ρωτήσω ξανά, θα προλάβουμε να το δούμε ή θα έχουμε ή θα μας προλάβουν οι πολιτικές εξελίξεις? Δεν ξέρω να σας πω. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό είναι ανεξάρτητο από τις πολιτικές εξελίξεις. Το καταλαβαίνω. Είχε ένα νόημα εάν δεν είχε ασκηθεί η ποινική δίωξη. Οπότε μετά την δεύτερη σύνοδο της Βουλής, με το παλιό το σύστημα παραγραφόταν. Τώρα δεν υπάρχει. Εν πάση περιπτώσει, θα το δούμε αυτό. Τώρα, εάν έχουμε πολιτικές εξελίξεις και φαντάζομαι εννοείται αν ο Πρωθυπουργός προκηρύξει εκλογές το φθινόπωρο, όπως μετεπιτάσεως φημολογείται. Και μετεπιτάσεως ζητάτε κι εσείς. Ο ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία. Εμείς το ζητάμε από τα Χριστούγεννα. Ναι. Το θέμα δεν είναι ότι ζητάμε εμείς. Το θέμα είναι πλέον ότι ο κύριος Πρωθυπουργός αφήνει να διαρρέει από το Μέγαρο Μαξίμου το ενδεχόμενο αυτό. Παρουσιάζει τακτικά τους υποψηφίους που θα στελεχώσουν τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Συντηρεί μια ατμόσφαιρα εκλογών. Και η πολιτική μας εκτίμηση είναι εν ώψη των συνθήκων που επικρατούν και της προοπτικής που θα είναι πολύ χειρότερη τον χειμώνα τον ερχόμενο, ο Πρωθυπουργός προσπαθεί να περισσώσει οτιδήποτε αν σώζεται και κοιτάει να προσφύγει στη λαϊκή ετιμιγορία. Έχουμε την αισιοδοξία ότι οι πολίτες θα κρίνουν και θα δώσουν στον κύριο Μητσοτάκη την απάντηση που του αξίζει, αναδεικνύοντας τον ΣΥΡΙΖΑ πρώτο κόμμα, έστω και με μία ψήφο διαφορά. Η προοπτική που θα είναι χειρότερη μέσα στο χειμώνα, όπως είπατε χαρακτηριστικά πριν από λίγο, πού θα οφείλεται? Κοιτάξτε, η χώρα έχει δύο πολύ σοβαρά προβλήματα. Το ένα είναι η πανδημία, το άλλο είναι η ακρίβεια. Και τα δύο έχουν εξωγενή προέλευση, αλλά έχουν επιταχυντεί την πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι από τη στιγμή που σήμερα... Για την ακρίβεια το καταλαβαίνω. Ναι. Για το θέμα της πανδημίας προφανώς αναφέρεστε στη λήψη μέτρων. Αναφέρομαι στην ουσιαστικά ανυπαρξία του ΕΣΥ. Διότι το γεγονός ότι πέρσι το Σεπτέμβριο, ας πούμε, είχαμε 13-14.000 νεκρούς και φέτος το καλοκαίρι έχουμε ξεπεράσει τους 30, ενώ η πλειονότητα των πολιτών είναι εμβολιασμένη, σημαίνει ότι δεν έχουμε ένα ΕΣΥ τέτοιο που να μπορεί να υποστηρίξει την αντιμετώπιση της νόσησης. Το γεγονός ότι είμαστε πρώτοι σε θανάτους ανά εκατομμύριο νεκρούς σημαίνει ότι δεν έχουμε τις υποδομές για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τους νοσούντες. Άρα, σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει αποτύχει και έχει αποτύχει όχι απλώς από ανικανότητα, κυρίως από ιδεοληψία, διότι θεωρεί ότι ο ιδιωτικός τομέας θα κάνει όλα φθηνότερα και καλύτερα. Δεν βρίσκει λόγο να επενδύσει στην στελέχωση και στην αναβάθμιση του ΕΣΥ. Θυμάστε τις περίφημες δηλώσεις τι θα τις κάνουμε τόσες ΜΕΘ, ότι όταν θα περάσει η πανδημία πού θα τους βολέψουμε αυτούς τους γιατρούς, με αποτέλεσμα οι πολίτες να πεθαίνουν σοριδών και η κυβέρνηση πανικοβλημένη ουσιαστικά να παρακολουθεί αμέτωχη. Το δεύτερο θέμα της ακρίβειας έχει σχέση με την αδυναμία της κυβέρνησης να αναλύσει το φαινόμενο της ακρίβειας και κυρίως να πάρει μέτρα. Όντας μια αμιγώς νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση η οποία θεωρεί ότι η αγορά θα λύσει τα προβλήματα, παρακολουθεί και θεωρεί κάνει μερικές πυροσβεστικού χαρακτήρα κινήσεις με αυτά τα συμβολικά, για παραδείγματος χάρη, επιδόματα των 13-15 ευρώ το μήνα για τη βενζίνη. Κινήσεις που ουσιαστικά πρημοδοτούν, ενισχύουν την εσφροκέρδεια. Διότι το κρίσιμο διάστημα των τελευταίων μηνών, οι εταιρείες
τόσο τα δηληστήρια όσο και εταιρείες παραγωγής και διανομής ρεύματος έχουν βγάλει δισεκατομμύρια. Και αυτό χρειάζεται μια θεσμική αντιμετώπιση. Τέτοια που είναι αδύνατο να κάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, διότι τη συνδέουν εκλεκτικές συγγένειες είναι... με αυτό το κομμάτι του επιχειρηματικού κεφαλαίου. Προφανώς το ίδιο συμβαίνει και στην υπόλοιπη Ευρώπη όμως. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι με την εξής έννοια. Δέστε λίγο ας πούμε τι γίνεται στην Γαλλία. Ο Μακρόν πήρε μια απόφαση και λέει το 70% της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος θα είναι... Να σημειώσω ότι η Γαλλία είναι, έχει αυτάρκειες ηλεκτρικό ρεύμα πλήρης λόγω της πυρηνικής ενέργειας. Βεβαίως. Θα σας πω διάφορες... Δεν εξαρτάται ούτε από φυσικό αέριο ούτε από μαζούτ. Ναι, άλλο θέλω να πω όμως. Ο Μακρόν λοιπόν, ακριβώς επειδή, και αυτό είναι επιχείρημα που λέτε υπέρ της δικής μας άποψης, διότι έρχεται ο Μακρόν και λέει... Δεν προσπαθώ να πάρω καμία άποψη. Όχι, εγώ σας λέω, αυτό που λέτε εσείς ενισχύει τη δική μας άποψη. Αυτό θέλω να σας πω. Δεν είπα για εσάς προσωπικά. Ναι, ναι, παρακαλώ. Το επιχείρημα. Άρα λοιπόν έρχεται ο Μακρόν, ο οποίος έχει επάρκεια και λέει το 70% της τιμής του ρεύματος δεν θα είναι διαπραγματεύσιμο στο χρηματιστήριο ενέργειας. Εξαιρείται. Θα έχει fix τιμή. Το 30% μόνο θα είναι στο χρηματιστήριο ενέργειας, έτσι ώστε οι πάροχοι ενέργειας να κερδίζουν ένα λογικό ποσοστό. Εδώ αυτό το πράγμα είναι το εντελώς αντίθετο. Είναι στο 100%. Και αν το κάνει ο Μακρόν, ο οποίος έχει πλουτοπαραγωγικές πηγές για την παραγωγή της ενέργειας, εμείς που δεν έχουμε έπρεπε να το κάνουμε 10 φορές πιο γρήγορα. Έρχεται λοιπόν πάλι ο Μακρόν και λέει ότι βάζω πλαφόν στην τιμή της βενζίνης. Έχουμε το ιβηρικό παράδειγμα, όπου εξαιρούνται η Πορτογαλία και η Ισπανία από το μείγμα διαμόρφωσης της τιμής του φυσικού αερίου. Δηλαδή υπάρχουν δυνατότητες τις οποίες η κυβέρνηση Μητσοτάκη αρνείται να δει. Έχουμε κάνει μία πρόταση, τροπολογία καταθέσαμε όλοι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και ζητήσαμε τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα ελάχιστα επιτρεπόμενα όρια του φυσικού αερίου και των καυσίμων. Έτσι. Η κυβέρνηση το απέρριψε με το πιο επιχείρημα ότι αν μια τέτοια οριζόντια μείωση που θα είναι γενναία υποθέτω, σημαίνω, δεν θα είναι της τάξης των 15 ή 18 ευρώ το μήνα, θα ωφελήσει εξίσου και αυτούς που έχουν και αυτούς που δεν έχουν. Uh-huh. Μα κύριε Καστόρη, το πρόβλημα είναι σήμερα για τη μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών που δεν έχει. Αυτοί που έχουν, εάν ευνοηθούν, μπορεί η πολιτεία να πάρει επιπλέον μέτρα, ειδικά για μια κατηγορία πολιτών από ένα εισόδημα και πάνω, τους οποίους βεβαίως και θα φορολογήσει, θα επιβάλλει πρόσθετα βάρη. Το πρόβλημα σήμερα είναι να βοηθήσουμε τη μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών. Υπάρχει το Ινστιτούτο της ΓΕΣΕ, αν θυμάμαι καλά, το οποίο η μελέτη λέει ότι το διαθέσιμο εισόδημα τελειώνει τη 19η μέρα του μήνα. Δηλαδή, οι άνθρωποι παίρνουν άλλες 11 μέρες με δανεικά. Και αυτό ανακυκλώνεται, μεταφέρεται για τον επόμενο μήνα. Τι περιμένει ο κύριος Μητσοτάκης λοιπόν για να υιοθετήσει κάποιες δικές του έστω απόψεις? Μην ακούει τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί εμείς είμαστε αριστεροί και έχουμε άλλου είδους ιδεολειψίες κατά την άποψή του. Αλλά ας δει τους όμορους πολιτικούς χώρους. Να ρωτήσω κάτι. Όλα αυτά τα οποία είπατε προηγουμένως δικαιολογούν την παρέμβαση του κυρίου Ερντογάν, και να κλείσουμε με αυτό, γιατί ξέρω ότι ο χρόνος είναι περιορισμένος, στη δήλωση που έκανε προχθές? Ακούστε να δείτε, ο Ταγκίπ Ερντογάν ουσιαστικά προσπαθεί, έχει μία πολιτική ταραξία στην ευρύτερη περιοχή. Άρα όχι απλώς δεν δικαιολογούν κανενός είδους δηλώσεις, αλλά ό,τι και να λέει ο κύριος Ερντογάν εκφράζει, είναι η επιτομή, ο πυρήνας ενός αυταρχικού αντιδημοκρατικού συστήματος, ενός συστήματος το οποίο εισβάλλει στις όμορες χώρες, είτε αυτή είναι η Κύπρος, είτε αυτή είναι η Σύρια, είναι αποσταθεροποιητικός παράγοντας και ως εκ τούτου δεν είναι κάποιος ο οποίος έχει βαρύνοντα λόγο. Το πρόβλημα με τον κύριο Ερντογάν είναι εντελώς διαφορετικό, κύριε Καστόρη. Είναι ότι η βασική ανάλυση της κυβέρνησης τον θεωρεί απομονωμένο και επομένως δεν έχει το ειδικό βάρος για να είναι επικίνδυνος για μας. Ενώ η πραγματικότητα είναι ότι κάθε άλλο παρά απομονωμένος είναι Εάν τον θεωρούσε απομονωμένο ή ότι δεν έχει το ειδικό βάρος, δεν θα γινόταν οι απαντήσεις από την πλευρά του Υπουργείου Εξωτερικών, οι οποίες ήταν πάρα πολύ καλά μελετημένες τα τελευταία τρία σημαντικά ζητήματα τα οποία είχε θέσει η τουρκική πλευρά, κύριε Ξανθόπουλο. Ακούστε λίγο.
το Υπουργείο Εξωτερικών, ανεξάρτητα από ποιος είναι στην κυβέρνηση, οφείλει να απαντά. Αυτό είναι ακόμη και στο επίπεδο της εθιμοτυπίας. Αλίμονο, αν δεν απαντούσε. Όμως, η βασική ανάλυση της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι ο Ερντογάν είναι απομονωμένος και όλα αυτά που κάνει είναι πρωτοβουλίες ενός απομονωμένου πανικοβλημένου ηγέτη. Δεν διαβάζει καλά την συγκυρία. Αυτό που λέω για απομονωμένο Ερντογάν είναι βασική επιλογή της Νέας Δημοκρατίας. Είναι δική της ανάλυση, δεν είναι δική μας κριτική. Και κατά την άποψή μας η ανάλυση αυτή είναι παντελώς λάθος. Κύριε Ξανθόπουλο, κρατάω την καταδίκη της δήλωσης τουλάχιστον από την πλευρά σας και το έχουμε ακούσει και από άλλα χείλη από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Εμείς, κυρίες και κύριοι, να περάσουμε για τη συνέχεια να δούμε το τι συνέβη σήμερα το πρωί στο Δήμο Παγκαίου με την σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε με κυβερνητικό κλιμάκιο για την αντιμετώπιση των σημαντικών ζητημάτων που προέκυψαν από την πρόσφατη κακοκαιρία στον πρωτογενή τομέα. Σύσκεψη πολιτικών, τοπικών και αγροτικών φορέων πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας στην Ελευθερούπολη του Δήμου Παγκαίου για τις μεγάλες καταστροφές που προκλήθηκαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα σε αγροτικές καλλιέργειες. Το παρόν στη σύσκεψη έδωσε ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό με αρμοδιότητα σε θέματα κρατικής αρρωγής και αποκατάστασης από φυσικές καταστροφές, Χρήστος Τριαντόπουλος. Είναι μια μεγάλη ζημιά. Μ' αρέσει λοιπόν να είμαι ακριβής. Τους όρους που χρησιμοποιούμε. Γιατί και με βάση αυτούς τους όρους χρησιμοποιούμε όλα τα εργαλεία που μας επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να χρησιμοποιήσουμε. Οτιδήποτε είναι πρακτική ενίσχυση περνάει μέσα από το φίλτρο του θεσμικού πλαισίου κρατικών ενισχύσεων. Είτε αυτό ήταν το δεδομένο ως τώρα, το σταθερό που ισχύει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είτε ήταν αυτό του κορονοϊού που αξιοποιήσαμε στο έπακρον, όπως αναφερθήκατε και εσείς πλέον σε διάφορα εργαλεία αξιοποιώντας το προηγούμενο. Είτε αυτό που αφορά το νέο προσυλλογικό που αφορά το ζήτημα της ενέργειας. Επίσης, το παρόν έδωσαν ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ, Ανδρέας Λικουρέντζος, Γενική Γραμματής Υπουργείων, ο υπεθά και βουλευτής Καβάλας της Νέας Δημοκρατίας Νίκος Παναγιωτόπουλος, αλλά και οι άλλοι δύο κυβερνητικοί βουλευτές Γιάννης Πασχαλίδης και Μακάριος Λαζαρίδης. Είμαστε εδώ με όλο το κυβερνητικό κλιμάκιο προκειμένου να στηρίξουμε τους αγρότες μετά από αυτή την πρόσφατη καταστροφή. Με ταχύτητα, δικαιοσύνη, θα εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια, τα χρηματοδοτικά και όπου χρειάζονται και θεσμικές παρεμβάσεις θα γίνουν για να μπορέσουν οι παραγωγοί να αποκαταστήσουν τις ζημιές και να συνεχίσουν να παράγουν τα προϊόντα τα οποία έχει ανάγκη ο τόπος μας. Μετά την συζήτηση η οποία προηγήθηκε με το κυβερνητικό κλιμάκιο και τους αιρετούς εκπροσώπους της περιφέρειας Καβάλας, καταλήξαμε στο ότι ο ΕΛΓΑ θα εξαντλήσει όλες τις διαθέσιμες δυνατότητες τις οποίες έχει στο πλαίσιο της υφιστάμενης νομοθεσίας, ούτως ώστε να στηρίξει αποφασιστικά τους παραγωγούς μας οι οποίοι επλήγησαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Ήδη, ως πρόεδρος του ΕΛΓΑ, εισηγούμε στην κυβέρνηση να μην παρακρατηθεί το 20% το οποίο παρακρατείται κατά την πληρωμή των αποζημιώσεων, ως μία πρώτη πράξη στήριξης των παραγωγών μας. Εδώ ήρθαμε ένα κλιμάκιο κατ' εντολή του Πρωθυπουργού να αντιμετωπίσουμε συνολικά τα προβλήματα της περιοχής. Είναι όλοι καθήλυμα αρμόδιοι, Γενικοί Γραμματείς και Υπουργοί. Όσον αφορά το Υπουργείο Εσωτερικών, ήδη έγκαιρα ο Δήμος έχει υποβάλει ένα αίτημα χρηματοδότησης λόγω των μεγάλων καταστροφών που έγινε. Πριν λοιπόν η σύσκεψη εδώ με την διακυβερνητική ομάδα αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών ουσιαστικά, τέσσερις γενικοί γραμματείς, ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ και ο υφυπουργός επικρατείας ο κ. Τριαντόπουλος, ο οποίος έχει δοκιμαστεί στον Ιαννό όσον αφορά την εκπόνηση σχεδίου αντιμετώπισης καταστροφής, διότι προέχει αυτή τη στιγμή η αρρωγή της τοπικής κοινωνίας που δοκιμάζεται και φυσικά η αποζημίωση των παραγωγών που υπέστησαν αυτή την τεράστια καταστροφή, πρωτοφανή ίσως, στις καλλιέργειές τους. Οφείλω να δηλώσω ικανοποιημένος από το γεγονός ότι όλοι αυτοί μαζεύτηκαν, έτρεξαν και ήρθαν για να δούμε από κοινού τι θα κάνουμε και πώς θα προχωρήσει το σχέδιο. Η συζήτηση ήταν χρήσιμη, ακούστηκαν οι απόψεις των τοπικών παραγωγών, των αγροτών, των ειδικών. Απομένει τώρα, φυσικά, για να δηλώνουμε πάρα πολύ ικανοποιημένη, να τρέξει και γρήγορα το σχέδιο αντιμετώπισης αυτής της καταστροφής.
με μια διαδικασία γρήγορης αποζημίωσης βέβαια των αγροτών που επλήγησαν, αλλά και μια διαδικασία, να το πω έτσι, να εξασφαλίσουμε το μέλλον τους, γιατί με την κλιματική αλλαγή και τα καιρικά φαινόμενα πλέον τα έκτακτα που έχουν γίνει τακτικά. Όπως είχα ανακοινώσει από την Πέμπτη μετά την επίσκεψή μου στον κύριο Γεραπετρίδη, τον Υπουργό Επικρατείας, ότι θα υπάρχει μια σύσκεψη από ένα κυβερνητικό κλιμάκιο και άμεσα ενέργειας από αυτό το κλιμάκιο, βλέπετε σήμερα ότι το κλιμάκιο αυτό επισκέφθηκε ήδη το Δήμο μας. Να είναι από κοντά, να δει από κοντά αυτή τη βιβλική καταστροφή. Είμαστε δίπλα τους, ανακοινώθηκαν μέτρα τα οποία είναι σημαντικά και φυσικά αυτό το 20% που μέχρι τώρα είχε αφαιρεθεί από κάθε καταβολή στις αποζημιώσεις, βλέπετε ότι θα γίνει, δηλαδή μια καταστροφή 100% θα πληρωθεί 100%. Φυσικά δεν περιμένουμε με την καταστροφή αυτή να πάρουμε χρήματα μετά από αυτά που έχουν συμβεί. Είμαι πεπισμένος ότι στο τέλος της ημέρας θα πετύχουμε αυτό το οποίο πρέπει να πετύχουμε και θέλω να κάνω μια παρότρινση στους αγρότες να εμπιστεύονται αυτή την κυβέρνηση. Σχετικές τοποθετήσεις έκανε και ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης Χρήστος Μέτιος, αλλά και ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας Αλέξης Πολίτης. Πολύ ωραία σύσκεψη, παρουσία του κυρίου Τριαντόπουλου και σημαντικού κλιμακίου κυβερνητικού, ενώ όλων των συναρμόδιων υπουργείων, για να αντιμετωπιστεί το θέμα που προέκυψε από τις μεγάλες καταστροφές σε καλλιέργειες της περιοχής της Καβάλας και ειδικότερα του Παγκαίου. Είμαι ικανοποιημένος με την καταγραφή όλων των κινήσεων σε ό,τι αφορά και πώς αυτά θα προχωρήσουν, τουλάχιστον έτσι όπως διατυπώθηκε στο κλείσιμο από τον κύριο Τριαντόπουλο, όπου θα έχουμε καταλήξει στα συμπεράσματα στο επόμενο διάστημα, τις επόμενες ημέρες. Όσον αφορά τη δική μας συμμετοχή, όλοι οι καθαρισμοί των ρεμάτων, των αντιπλημμυρικών έργων που χρειάζεται, πάντα φυσικά τα παρακολουθούμε και τα καταγράφουμε και παρεμβαίνουμε όσο το δυνατόν πιο ταχύτερα. Αλλά είναι γεγονός ότι τα καιρικά φαινόμενα πλέον είναι τόσο έντονα, όλα αυτά τα τεχνικά, όλα αυτά τα ρέματα είχαν κατασκευαστεί για να αντέχουν συγκεκριμένα κυβικά νερού, πλέον είναι υπερδιπλάσια, ίσως και πολλαπλάσια θα έλεγα, και γι' αυτό θα συνηθίσουμε να ζούμε με αυτά τα προβλήματα. Μπορώ να δηλώσω ιδιαίτερα ικανοποιημένος από το γεγονός ότι ένα τέτοιο κυβερνητικό κλιμάκιο ήρθε σήμερα στο Δήμο Παγκαίου προκειμένου να καταγραφούν οι φυσικές καταστροφές που είχαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα. Νιώθω ικανοποιημένος και από τις δηλώσεις τόσο του Προέδρου του ΕΛΓΑ όσο φυσικά και του κυρίου Τριαντόπουλου, του Υπουργού Φυσικών Καταστροφών, του Υπουργού Πατέρα, του Πρωθυπουργού. Νομίζω ότι οι δεσμεύσεις που έχουμε απολάβει θα είναι και τέτοιες ώστε να υπάρχει ανταπόκριση και πραγματικά να αποζημιωθούν οι παραγωγές μας από τις ζημίες, οι οποίες δεν ήταν λίγες και το γνωρίζουμε όλοι πάρα πολύ καλά. Μια σημαντική σύσκεψη πραγματοποιήθηκε σήμερα εδώ στο Δημαρχείο. Νομίζω ότι η αποτελεσματικότητα θα κριθεί τις επόμενες μέρες, αν και είμαι βέβαιος γι' αυτό, μιας και είδατε το κλιμάκιο το κυβερνητικό, το οποίο ήρθε προεξάρχοντος του κυρίου Τριαντόπουλου. Ήταν ακριβές και ήταν, νομίζω, άνθρωποι οι οποίοι έχουν διαχειριστεί και άλλες κρίσεις και έδωσαν άμεσα απαντήσεις και ανακούφιση στους πληγέντες. Αυτό περιμένουμε και τώρα. Ως μέλος και της Επιτροπής Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας, η σημερινή σύσκεψη μας ενδιέφερε πολύ. Εγώ θα επικεντρωθώ κυρίως στα συμπεράσματα που βγάλαμε από τις δηλώσεις του κυρίου Λικουρέτζου, του Προέδρου του ΕΛΓΑ και του κυρίου Τριαντόπουλου. Αυτό που ενδιαφέρει τους παραγωγούς είναι ότι γίνεται μια προσπάθεια ουσιαστικά να μην καταβληθεί η παρακράτηση 20%, ένα ποσοστό δηλαδή που κρατούσε ο ΕΛΓΑ από την αποζημίωση που δικαιούνταν η παραγωγή. Το ότι θα δοθεί ένα ποσό ως προκαταβολή νωρίς, ώστε να μπορούν να κινηθούν οικονομικά οι άνθρωποι αυτοί, ώστε να μπορέσουν να αποκαταστήσουν τις ζημιές που πάθανε στις καλλιέργειές τους και να μπορέσουν να τις καλλιεργήσουν για την επόμενη χρονιά. Και το θετικό όλη τη σύσκεψη είναι ότι γίνεται μια προσπάθεια πέρα από τα οικονομικά που υπάρχουν από τον ΕΛΓΑ και τα ταμεία που έχει ο ΕΛΓΑ για να χρηματοδοτήσει τις ζημίες. Από εδώ, κυρίες και κύριοι, το ένα live news ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ένα channel με τον Αποστόλα Τζεμιδάκη. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.